Γεια σας. Στα χέρια μου κρατάω ένα μπουζούκι του Δημητρίου Μούρτζινου, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες του αγοραστή του, είναι αγορασμένο από κάποιον παλαιότερο της οικογένειας του το 1917. Πράγματι πρέπει να ισχύει η διαβεβαίωση του πολιτή, γιατί πρόκειται για ένα δείγμα της υψηλού επίπεδου προπολεμικής οργανωποίησης του συγκεκριμένου κατασκευαστή, του οποίου το έργο θαυμάζω και υπολείπτομαι ιδιαίτερα. Το όργανο, παρά την ηλικία του, αλλά και την πλημμυλή του φύλαξη, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τη δεκαετία του 60, ο τότε ιδιοκτήτης του θέλησε δυστυχώς να το εξυγχρονίσει, όπως τα λέγαμε. Του άλλαξε λοιπόν κλειδιά, του άλλαξε το χορδοκράτη, χωρίς ευτυχώς να κάνει κάποια δομική παρέμβαση στο όργανο. Δεν γνωρίζω βέβαια αν η πενιέρα είναι η αρχική, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχει αντικατασταθεί μέσα στα όρια του αρχικού σκάματος από το πολυμερές που βλέπετε. Ξεχωριστό όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετακίνηση των τσαμπουκάδων, των τελειών δηλαδή, της σταστιέρας από τις αρχικές θέσεις σε ετούτες που τώρα βλέπετε. Διακρίνονται οι παλιές θέσεις, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, που αντικαταστάθηκαν προκειμένου να εξυπηρετηθεί το ευρωπαϊκό κούρδισμα, εφόσον αυτό τελικά επικράτησε έναντι της προπολεμικής ποικιλίας κουρδισμάτων. Μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση η χωρίς απώλειες διατήρηση της τσάκησης του καπακιού, παρά τη χρονιότητα της καταπώνησής του από την τάση των χορδών. Αν πράγματι ισχύει η χρονολογία αγοράς του, το όργανο φέρει μια ιστορία τουλάχιστον 105 χρόνων. Το άνοιγμα που διακρίνεται στο καπάκι είναι αποτέλεσμα κάποιου κτυπήματος πρόσφατου. Μπορεί κάποιος να προσέξει την προέκταση της σταστιέρας που καλύπτει μέρος της ακουστικής οπής. Πρόκειται για μια τεχνική που συναντάται συχνότατα στο μαντολίνο. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε και το ιδιαίτερα φαρδί για τρίχορδο όργανο μάνικο που ήταν σύνηθες σε όργανα της εποχής. Οι διαστάσεις του ηχείου είναι μήκος 38 cm, πλάτος 24,7 cm, βάθος 16 και κλίμακα 64 cm. Ήταν δελεαστικό για μένα να αντιγράψω τη συγκεκριμένη φόρμα ώστε να μπορέσω να αναπαραγάγω και αυτή την εκδοχή της οργανωποίησης του Μούρτζινου για να συμπληρώσω την εικόνα που είχα από την παλαιότερη. Εφόσον το μοντέλο αυτό έχει σοβαρές διαστασιακές διαφορές από το μοντέλο που ως τώρα αναπαρήγα του ίδιου οργανωποιού. Βασισμένο λοιπόν σε αυτό το μοντέλο, προέκυψε μια δεύτερη εκδοχή των προπολεμικών οργάνων του Μούρτζινου που κατασκευάζουμε πλέον στο οργανωποίημα μας. Δεν έχω διατηρήσει από το πρωτότυπο τα διακοσμητικά στοιχεία, την καταπλάτως διάσταση της σταστιέρας, η οποία για τα σύγχρονα δεδομένα είναι εξαιρετικά μεγάλη, ενώ στο συγκεκριμένο αντίγραφο η κλίμακα είναι 66 αντί 64 cm. Επίσης, δεν θεώρησα σκόπιμο να ακολουθήσω την τεχνική του μαντολίνου και να προεκτείνω την σταστιέρα πάνω από την ακουστική οπή, εφόσον τα 29 τάστα του οργάνου, του αντιγράφου, θεωρώ πως είναι επαρκή για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη των μουσικών. Έχω διατηρήσει το ελεύθερο μέρος ακουστικής οπής του πρωτοτύπου στο αντίγραφο, γι' αυτό μοιάζει μικρότερη. Ακολουθεί ένα ηχητικό δείγμα για να σας συστήσουμε το νέο αυτό όργανο.